Καλησπέρα στους φίλους, στις φίλες, στους εχθρούς, σε όλους. Τι κάνετε, όλα καλά? Μια βροχερή εβδομάδα, χαμός έγινε και συνεχίζει το καλοκαίρι βέβαια, 27 Αυγούστου του 2022. Και είμαστε ακόμα στο Somewhere in Time. Στους Iron Maiden, παιδιά. Και είμαστε στο Stranger in a Strange Land, το οποίο το έχει γράψει ο αγαπημένος μας Adrian Smith, που τον συζητούσαμε στα προηγούμενα βίντεο. Έχει πολλούς θαυμαστές οπαδούς ο Adrian, από ό,τι έχω καταλάβει. Εννοώ έτσι σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ποιος να είναι ο πιο δημοφιλής των Iron Maiden? Ο Steve. Δεν ξέρω. Θα ψάξω μετά. Έχει γίνει ποτέ τέτοιο γκάλωπ, τέτοιο poll? Ποιος είναι ο πιο έτσι συμπαθής, ο πιο δημοφιλής? Μπορεί να είναι και ο Adrian. Δεν ξέρω αν έχει γίνει. Έτσι τώρα το σκέφτηκα, μου ήρθε στον εγκέφαλο. Stranger in a Strange Land. Λοιπόν, έβλεπα για το κομμάτι αυτό ότι είναι μια προσωπική εμπειρία του Smith, ο οποίος είχε ανακαλύψει ένα παγωμένο πτώμα κάποτε στη ζωή του. Το κομμάτι για αυτό το πράγμα μιλάει, για έναν που βρέθηκε από άλλους παγωμένος, πεθαμένος. Και η στίχη είναι μια ιστορία ολόκληρη. Stranger in a strange land, land of ice and snow, trapped inside this prison, lost and far from home. Έλεγε ο Adrian ότι αυτό το κομμάτι του έδωσε έτσι την όθηση να εξελιχθεί λίγο στους Iron Maiden. Μιλάει για mid-tempo solo ή mid-tempo. Πάντως το solo στο κομμάτι είναι του Adrian Smith, από ό,τι είδα. Mid-tempo, πάντα το μπερδεύω αυτό, tempo ή temp. Τέλος πάντων, καταλάβατε τι λέω, ότι μέχρι τώρα, εντάξει, όλα τα κομμάτια των Iron Maiden ήταν πολύ γρήγορα, πολύ έτσι δυναμικά, πολύ αυτό, και ήθελε λίγο να πειραματιστεί με λίγο πιο mid-tempo κομμάτι. Μεγάλη περιέργεια έχω να τα ακούσω, αν είναι όντως έτσι, αν είναι όντως θα είναι έτσι, πιστεύω μας λέει ψέματα, αλλά να ακούσω. Ναι, γιατί Iron Maiden ίσον ταχύτητα. Ταχύτητα και φιλοσοφία. Έτσι. Πολύ φιλοσοφημένο συγκρότημα οι Iron Maiden. Οπότε φιλοσοφίες λέμε στους Iron Maiden. Αυτό είναι αμένσιωτο. Λοιπόν, πάρα πολύ φιλοσοφημένο συγκρότημα. Και δεν μπορείς να μην μπεις σε τέτοιες θεωρίες, συζητήσεις και. Είναι πάρα πολύ φιλοσοφημένο το συγκρότημα και σαν μουσική η ίδια, πάρα πολύ καλή μουσική, και σαν στίχη, και σαν κόνσεπτ, και σαν άνθρωποι, και σαν όλα. Μια Iron Maiden. Λοιπόν, Stranger in a Strange Land. Το κομμάτι αυτό είναι 5 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα. Νομίζω έχει και βίντεο, από ό,τι είδα. Συνεχίζουμε όμως, παιδιά, ακάθεκτοι. Θα τελειώσουμε και το... Ίσως το τελειώσω το Σαββατοκύριακο, ίσως κάνω άλλο ένα και μας μείνει μόνο του Alexander the Great, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι τώρα αυτό, άλλο ένα και μετά το Alexander the Great. Έχω, εντάξει, τρομερή περιέργεια να ακούσω το Alexander the Great, που εκεί το κραυγάζανε στη συναυλία όλοι γύρω-γύρω, εκεί χαμός γινότανε, δεν το παίξανε βέβαια, και δεν ξέρω ποια είναι η ιστορία του Alexander the Great, εννοώ στις συναυλίες των Iron Maiden. Δεν το πολύ παίζουνε, έχω κάτι τέτοιο ακούσει. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε αυτά όταν θα πάμε στο Alexander the Great. Προς το παρόν είμαστε στον Adrian Smith και στο Stranger in a Strange Land. Και πάμε να τα ακούσουμε, παιδιά. Πάμε. Μπάσο.
αρχή, μην ξαναπαίξεις από την αρχή. Ωραία. Λοιπόν, με αποσπούν πάρα πολλά στην πρώτη ακρόαση που κάνω εδώ μαζί σας. Πάρα πολλά πράγματα. Έχω το νου μου σε πολλά, στους τοίχους, να καταλάβω τον μπάσο, να καταλάβω το σόλο, να καταλάβω αν μ' αρέσει το κομμάτι. Είναι δύσκολο ρε παιδιά, ό,τι μπορώ κάνω. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό με κέρδιζε όσο το άκουγα. Στην αρχή δεν μου με ξένησε. Δεν μου φάνηκε καν Iron Maiden. Επειδή είχε αυτό το πιο έτσι slow, αυτό το mid-tempo, αυτό. Και επειδή έχει και έτσι λίγο τον ήχο της εποχής τότε, κάπως, αυτό το ηλεκτρονικό, το synth τέλος πάντων, ακούγεται περισσότερο έντονο και σε αυτό το κομμάτι, πολύ διαφορετικό κομμάτι, τον Iron Maiden αυτό, έχει δίκιο ο Smith, είναι πολύ διαφορετικό, πάρα πολύ ωραίο solo και μου άρεσε και πάρα πολύ το ρεφρέν. Όμως, καλά, άλλο ένα δίσκο θα κάνω, παιδιά. Το Seventh Son of the Seventh Son. Και μετά θα κάνω ένα top 10 των Iron Maiden. Με τα δικά μου αγαπημένα κομμάτια. Είναι ένα κομμάτι πολύ διαφορετικό. Και ναι, στην αρχή έτσι ήμουν πολύ επιφυλακτική. Μαζί του. Και αυτό μαζί μου μπορεί. Όμως μου άρεσε, όχι περισσότερο από το The Loneliness of the Long Distance Runner, που είναι, το έχω βαθμολογήσει με την καλύτερη βαθμολογία μέχρι τώρα, αυτό το κομμάτι. Και το Sea of Madness μ' άρεσε πολύ. Αυτά τα δύο νομίζω είναι έτσι τα πιο... και το Heaven Can Wait. Γενικά, ο δίσκος αυτός πολύ διαφορετικός και λίγο θέλει και άλλες ακροάσεις, αρκετές. Καλά, από μένα θέλουν ακροάσεις οι Iron Maiden 100.000 φορές όλοι. Όταν είναι να κάνω το top 10 θα τα ακούσω όλα, πολλές φορές. Και έτσι τα κομμάτια που έχω ξεχωρίσει, έχω στο μυαλό μου κάποια σίγουρα, που μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά για να φτιάξω το top 10 θέλει λίγο σκέψη. Θα τα ακούσω πάλι, όλη τη δισκογραφία θα την ακούσω και ήδη την ακούω, δηλαδή όσα έχω ακούσει, τα ξανακούω πολλές φορές, σε άσχετες φάσεις και πολλά κομμάτια. Μην νομίζετε ότι έχω κάτσει τώρα και έχω θυμηθεί όλα τα κομμάτια που έχω κάνει Iron Maiden, έτσι, με μία ακρόαση. Γι' αυτό θέλω περισσότερες. Υπάρχουν κομμάτια που είναι πολύ αγαπημένα μου που τα καταλαβαίνω με το που ξεκινάνε. Δεν είναι πολλά όμως αυτά. Δεν έχω πει τώρα στους Iron Maiden εγώ πολύ. Θέλω και άλλες ακροάσεις. Όμως, το Stranger in a Strange Land, πολλά συγχαρητήρια στον Adrian που έκανε και αυτόν τον πειραματισμό, αυτή τη διαφορά σε αυτό το δίσκο και γενικότερα στη δισκογραφία μέχρι τώρα των Iron Maiden. Είναι πολύ διαφορετικό το κομμάτι. Θα πάρει τιμή σε Ένεκεν αυτό. Ωραίο. Όχι ξετρέλαμα, ωραίο όμως. Είχα πολύ χαμηλότερες προσδοκίες όταν ξεκίνησε το κομμάτι. Πίστευα ότι στο τέλος θα πω, παιδιά, δεν μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Τρομερά δεν μ' αρέσει, όχι. Αλλά με κέρδισε σιγά σιγά. Είναι περίεργο κομμάτι. Ωραίο. Adrian, χαιρετισμούς. Λοιπόν, μήπως κάνουμε άλλο ένα, για να δούμε. Ναι, θα κάνουμε άλλο ένα, για να φτάσουμε μετά στο Alexander the Great, έτσι, με greatness. Σας χαιρετώ για τώρα. Φιλιά, να είστε όλοι καλά.